Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να έχουμε την Διοίκηση της Μυτιλινέως για το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης επαφορμή της έκδοσης του ομολόγου της εταιρείας. Μια έκδοση που πιστεύω, εκτός του ότι είναι ιστορική, είναι και αυτή που εδραιώνει την αγορά ομολόγων που ξεκίνησε για λιγότερο από ένα χρόνο τώρα και δημιουργεί και την πεποίθηση πλέον ότι η ελληνική αγορά έχει την ικανότητα να λύσει κεφάλαια όταν οι εταιρείες και οι ανάδοχοι την αντιμετωπίζουν με τρόπο επαγγελματικό και σοβαρό. Ειδικά για τη Μυτιλινέως έχω να πω ότι είναι ένα παράδειγμα τα 20 και πλέον χρόνια για την ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά, για το πώς μια εταιρεία που ξεκίνησε από την παράλληλη αγορά μπόρεσε και έγινε μία από τις μεγαλύτερες του ελληνικού χρηματιστηρίου. 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Εσάς. Καλή σας μέρα και από μένα. Με την ανάρτηση στην ουσία του ομολόγου της Μυτιλινέως, του μεγαλύτερου που έχει εκδοθεί στην ελληνική αγορά, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση ενός σχεδίου που είχαμε κάνει για να δημιουργήσουμε μια αγορά εταιρικών ομολόγων στην χώρα μας. Νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε συμβάλει στη δημιουργία αυτής της αγοράς μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Και λέω όλοι, διότι αυτή δεν ήταν δουλειά μιας υπηρεσίας ή ενός ανδρός, ήταν δουλειά στην οποία συμμετείχαν, εκτός από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς και στελέχη της οποίας βλέπω εδώ, τον κύριο Τρογινό, τον κύριο Αυλονίτη, αλλά και τα στελέχη τα οποία δούλεψαν για το ενημερωτικό δελτίο. Εκτός λοιπόν από εμάς, σαφώς η μεγάλη συμμετοχή υπήρξε από την πλευρά του Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών, από τις αναδόχους εταιρείες, αλλά ακόμη και από τις εταιρείες οι οποίες θα εξέδιαν τα ομόλογα. Αυτή λοιπόν η συνεργασία νομίζω ότι είναι υποδειγματική, με την έννοια ότι ήταν τόσο αρμονική που σπάνια βρίσκει κανείς στη χώρα μας τέτοιου είδους παραδείγματα και θεωρώ ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να κοιτάξουν προς το χώρο της κεφαλαιογράφης, ο οποίος δείχνει να μας περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Και αυτό γίνεται διότι διαπνεώμαστε από ένα πνεύμα συνεργατικότητας, χωρίς εγωισμούς, αλλά και με πάντα ένα στόχο, να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανακάμψουν. Με αυτά τα λίγα, θέλω να ευχηθώ καλό κατεβόδιο στο ομόλογο και βέβαια θέλω να σας διαβεβαιώσω, και αυτό είναι το πιστεύω μου, το είπε άλλωστε και ο κύριος Λαζαρίδης, ότι αυτή η αγορά θα μεγαλώσει, θα θεριέψει και θα αποτελέσει σταθμό στην οικονομική ιστορία του τόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ, παρόλη τη ζέστη. Θα ήταν λίγο καλύτερα να είχαμε 20 βαθμούς, αλλά και με 35 θα το βολέψουμε κάπως. Εδώ μέσα είναι πολύ ευχάριστα. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο πρόσωπό του όλη την Επιτροπή, η οποία ξέρω ότι δούλεψε πάρα πολύ για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα αυτό το δύσκολο Ιούνιο με τις πολλές υποθέσεις που είχε να διακυπηρεώσει, μερικές πολύ επίγουσες για λόγους εθνικού συμφέροντος. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε. Όλοι ξέρουμε ότι η ιδέα των εταιρικών ομολόγων για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο ήταν του Προέδρου της Κεφαλαιαγοράς, του κ. Κότση, και βεβαίως και του κ. Λαζαρίδη και του Χρηματιστήριου Αθηνών. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που κι εμείς με αυτό το ομόλογο που εκδώσαμε ενισχύουμε αυτή τη δραστηριότητα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω και αυτή την κατηγορία των χρηματιστηριακών συναλλαγών σιγά σιγά μαζί με την αναγέννηση, ας την πω, της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, του ελληνικού χρηματιστήριου, να αποτελεί και αυτή μια αιστεία και πηγή εσόδων για το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο όλοι
Το αγαπάμε και το περιβάλλουμε με την απόλυτη εμπιστοσύνη μας και τον Πρόεδρο και τα στελέχη που είναι εδώ. Δύο λόγια για το ομόλογο. Το ομόλογο είναι ένα καλό εργαλείο και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εταιρείες από ένα μέγεθος και πάνω πρέπει να χρηματοδοτούν τις κεφαλαιακές τους, δανειακές τους ανάγκες για επενδύσεις ή οτιδήποτε άλλο, να τις χρηματοδοτούν κυρίως από ομολογιακά δάνεια. Να τις χρηματοδοτούν στις κεφαλαιαγορές και όχι μέσω τραπεζικού δανεισμού. Ο τραπεζικός δανεισμός είναι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, παγκοσμίως σιγά-σιγά παροχημένος. Το είδος του δανεισμού που προσφέρουν οι τράπεζες, το είδος των υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες και τις οποίες και εμείς προσβλέπουμε να λαμβάνουμε στο μέλλον, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι να μας συμβουλεύουν, είναι να μας παρέχουν έκτακτη ρευστότητα, είναι να μας παρέχουν mezzanine, bridge financing, να μας κάνουν τέτοια πράγματα. Αλλά με μεγάλες γραμμές, πολυετής γραμμές, οι ελληνικές τράπεζες θα περάσει πολλής χρόνος για να αποκτήσουν ρευστότητα και επιτόκια ικανά να ανταγωνιστούν κατευθείαν τις κεφαλαιαγορές και την συγκεκριμένη κεφαλαιαγορά που ανοίγει τώρα. Προτρέπω όλες τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν κεφαλαιακές ανάγκες για τις επενδύσεις τους και για την αύξηση των εργασιών τους, το μεγάλωμά τους, την αύξηση των θέσεων εργασίας, να έρθουν στο χρηματιστήριο να μιλήσουν, να πάνε στην κεφαλαιαγορά. Η κεφαλαιαγορά, παρόλο που κρατάει τα κριτήρια πολύ αυστηρά, μας άλλαξε τα φώτα εμάς για να μας περάσει το δελτίο, για να σας το πω κι αλλιώς. Παρόλο αυτό, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορούν μια χαρά να περάσουν αυτά τα κριτήρια και να μπορέσουν να το ενισχύσουν. Και κάτι τελευταίο. Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναλογιστούμε προς στιγμήν ότι το δρόμο των capital markets δεν τον άνοιξαν τα sovereign bonds, τον άνοιξαν τα private company bonds. Είναι σοβαρό αυτή τη στιγμή να σκεφτούμε ότι ο Μυτιλινέος δανείστηκε από την αγορά, από retail και από knowledgeable θεσμικούς με επιτόκιο 3,1. Το οποίο το δημόσιο δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει καλής, σωστής διαχείρισης και καλής εξέλιξης των πραγμάτων για να φτάσει στο 3,1. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι η ανάπτυξη και η φυγή της χώρας μας από το φαύλο κύκλο των τελευταίων 7-8 ετών περνάει μόνο μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Λυπάμαι που θα στεναχωρηθούν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ιδεολογικά προσκολλημένοι σε άλλου είδους οικονομικά μοντέλα. Θα τους στεναχωρήσω, αλλά ο σημερινός κόσμος δεν έχει άλλο τρόπο. Και εμείς αυτή τη στιγμή αυτό υπηρετούμε. Κεφαλαιαγορά, το χρηματιστήριο, όλοι αυτό πρέπει να υπηρετήσουμε. Ο ιδιωτικός τομέας. Να δούμε και άλλες μεγάλες εκδόσεις, να δούμε εισαγωγές στο χρηματιστήριο. Πρέπει να το δούμε και αυτό σιγά-σιγά. Μικρές εταιρείες, startups. Όταν εμείς μπήκαμε στο χρηματιστήριο το 1995, μπήκαμε στην παράλληλη αγορά, όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε πάρει 400 εκατομμύρια ήταν η αύξηση, δηλαδή 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί να μην υπάρχουν και τώρα τέτοιες εταιρείες, γιατί να μην τις βοηθήσουμε? Από αυτές τις εταιρείες θα βγουν οι επόμενοι όμιλοι Μυτιλινέου, να μην αναφέρω άλλα ονόματα, πάρα πολύ καλές εταιρείες. Γιατί να μην το κάνουμε? Πού είναι αυτές οι εταιρείες? Γιατί δεν τις προσελκύει το χρηματιστήριο? Από εδώ και από τέτοιες πρωτοβουλίες θα ξεκινήσει η ανάκαμψη. Μην περιμένουμε ούτε το haircut του χρέους, ούτε καμία ειδική συμφωνία με τους εταίρους. Όλα αυτά είναι ευχολόγια. Μακάρι να έρθουν, μακάρι οι πολιτικοί μας να τα καταφέρουν. Αλλά εμείς εδώ, η δουλειά μας, θα κατάφερε το 3,1 και αυτό πρέπει να το κάνουν κι άλλοι για να δούμε προκοπή. Ευχαριστώ όλους όσους συνετέλεσαν, ευχαριστώ τους αναδόχους, ευχαριστώ τις τράπεζες, ευχαριστώ τις χρηματιστηριακές εταιρείες. Ήταν μια επιτυχία την οποία τη μοιραζόμαστε μαζί σας και ελπίζουμε
όλα να πάνε καλά και με το συγκεκριμένο ομόλογο και άλλα τα οποία εύχομαι να έρθουν το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα λόγια γεμάτα έμπνευση και προοπτική. Είναι προφανές ότι σε όλη την Ευρώπη είμαστε σε μια μεταβατική φάση όπου είναι επιτακτική ανάγκη και η πολιτική που εφαρμόζεται να ισορροπήσει η χρηματοδότηση, η αναπτυξιακή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μεταξύ του τραπεζικού δανεισμού και της αξιοποίησης της κεφαλαία αγοράς. Για την αξιοποίηση της κεφαλαία αγοράς είναι πάντα βασική αναγκαία προϋπόθεση να λειτουργεί η επενδυτική τραπεζική στις τράπεζες αποτελεσματικά. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη που λειτουργήσαν στην αναδοχή αυτού του ομολόγου για την συμβολή τους και την ουσιαστική συμμετοχή. Το χρηματιστήριο δεν κάνει πολλά πράγματα αν δεν κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τους αναγνωρίζουμε ότι πάντα θα πρέπει να, με μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη επιμονή να περάσουν αυτή τη μεταβατική φάση, την φάση αλλαγής κουλτούρας στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις και έχουν πάντα την καθαρή μας υποστήριξη. Επίσης, ως αγορά, οφείλω να ευχαριστήσω, γιατί βλέπω εκεί πέρα, και την EBRD που με τη συμμετοχή της στην αγορά ομολόγων στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει τη δημιουργία αυτής της αγοράς. Τώρα είναι η ώρα του δώρου που παραδίδουμε. Έχει μία παραδοσιακή κουδούνα. Και το μέλος της Διοικούσης Επιτροπής, ιστορικός πρόεδρος της Ένωσης Συγμένων Εταιριών, ο κύριος Παναγιώτης Δράκος. Σήμερα είναι σημαδιακή ημέρα, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο για τα 300 από τα 700 που πήραμε από τα 750 που μας προσφέρανε, αλλά διότι ο Όμιλος Μυτιληναίος έχει δείξει ότι μπορεί να προοδεύει κάτω από καθεστώς κακών έως χειρίστων κυβερνήσεων και να πηγαίνει μπροστά. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία αξίζει πολλά και μπορεί να φέρει και πολύ περισσότερα στη χώρα μας, ασχέτως εξωτερικών σκύλων και χαρίβδων από τις οποίες διαπλέει. Με αυτή την έννοια ήθελα να ζητήσω από εσάς να χειροκροτήσετε όχι μόνο τον κύριο Μυτιληναίο και όλους τους άνδρες και τις γυναίκες οι οποίες, ή μάλλον με συγχωρείτε, τις γυναίκες και τους άνδρες οι οποίοι έχουν στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Και έχω κάτι άλλο να σας πω, αλλά θέλω πρώτα το χειροκρότημα για την ομάδα του κυρίου Μυτιληναίου. Το κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι ότι πέραν από τα στελέχη του ομίλου υπάρχει και μια άλλη κρυφή δύναμη μέσα στον όμιλο. Και η κρυφή δύναμη στον όμιλο είναι οι γυναίκες ή οι άνδρες, ανάλογα, των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται μέσα στον όμιλο. Αυτή η κρυφή δύναμη πρέπει να είναι αρκετά έξυπνη για να καταλαβαίνει τι κάνουν οι άνδρες τους και αρκετά υπομονετική για να προσφέρει περισσότερα στους τομείς που δεν προλαβαίνουν οι άνδρες τους. Αυτή την κρυφή δύναμη παρακαλώ να χειροκροτήσετε χωριστά. Υποσχέθηκα στον πρόεδρο ότι θα πω δύο λόγια και αυτά ήταν. Σας ευχαριστώ.